Και η αρχή έγινε, όπω πολύ σωστά είπε, Λίνα, και από τον Πρωθυπουργό. Μην ξεχνά ότι προέβησε αυτή την ανάρτηση λίγο πριν φύγει για την Άγκυρα. Ε, υποστήριξε ότι αυτή η ενέργεια τη Προέδρου τη Βόρεια Μακεδονία είναι ανεπίτρεπτη, θα λέγαμε και αντισυνταγματική, γιατί άλλα προβλέπονται στο Σύνταγμα τη χώρα. Πριν από λίγο, στον ίδιο τόνο κινήθηκε και ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, λέγοντα ότι δεν έχουν γίνει ούτε τα στοιχειώδη από την πλευρά τη Βόρεια Μακεδονία, απαντώντα στι κατηγορίε τη αντιπολίτευση ότι δεν έχει σπεύσει να εφαρμόσει τα μνημόνια συνεργασία που απορρέουν από την συνθήκη των Πρεσπών. Και μάλιστα να αναρωτιέται γιατί τόσοι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για την εφαρμογή των μημονίων όταν από την άλλη πλευρά η Βόρεια Μακεδονία ε, δεν έχει σταθεί καν, δεν έχει γυρίσει καν στην πρώτη, την πρώτη σελίδα του βιβλίου, όπως είπε χαρακτηριστικά ενώ η Αθήνα είναι εντάξει στις υποχρεώσεις της υπενθυμίζοντας, Λίνα για μία ακόμα φορά ότι η ενταξιακή πορεία των Σκοπίων περνάει μέσα από την Ελλάδα. Και με πολύ εμφαντικό τρόπο το επισημαίνουν αυτό και οι Ευρωπαίοι ηγέτε. Ευχαριστώ, Σοφία. Να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη. Εμεί δεν κάνουμε, να χρησιμοποιήσουμε μια ορολογία που έγινε γνωστή διεθνώ από τον ΣΥΡΙΖΑ Κολοτούμπε. Δεν αλλάζουμε την άποψή μα. Θεωρούμε ότι ήταν μια προβληματική συμφωνία. Το είχαμε εκφράσει τότε στη Βουλή, την είχαμε καταψηφίσει και είχαμε χρησιμοποιήσει και όλα τα θεσμικά εργαλεία που διαθέτει το κόμμα τη εξωματική Αντιπολίτευση στη Βουλή για να θέσουμε πρώτων ευθυνών του τότε του βουλευτέ. Αλλά το ξαναλέω, δεν κοροϊδέψαμε του πολίτε. Δεν είπαμε τότε ότι όταν εκλεγούμε θα ακυρώσουμε τη συμφωνία. Από την άλλη, όμω, όταν βλέπει την άλλη πλευρά, δια τη Προέδρου τη, ελπίζω αυτό να μην έχει συνέχεια, να μη σέβεται τη συμφωνία αυτή και να αποκαλεί τη χώρα τη διαστρεβλώνοντα την ίδια την ιστορία ω Μακεδονία. Κάτι που είναι προσβλητικό και για του Μακεδόνε, για την Ελλάδα, συνολικά για τη χώρα μα. Είναι αξιοπερίεργη σπουδή, το ξαναλέω, για να αποτυπωθεί πλήρως της αντιπολίτευσης να φέρει τρέχοντας τα μνημόνια.